Σήμερα όμως γιορτάζει ο Άγιος Πορφύριος, ένας Άγιος που έτυχε στα 19 μου προσήκωση να το γνωρίσω, όταν έφυγα κρυφά από τα Χανιά, μπαίνοντας στο καράβι και λέγοντας δικαιολογία και στο σπίτι μου, αλλά και στη θεία μου, την προσκυνήτρια, την Ειρήνη, που παρέλαβα από τα χέρια της στον Τίμιο Σταυρό. Και έφυγα λοιπόν λέγοντάς τους ότι θα μείνω σε κάποιους φίλους μου. Ήθελα να γνωρίσω αυτή την αναγνωρισμένη από πριν καν κοιμηθεί μορφή, τον Γέροντα και Άγιο Πορφύριο. Έτσι λοιπόν έφτασε και όπως πληροφορήθηκα ότι βρίσκεται στο τροχόσπιτό του. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ανέβαινα το μικρό δρομάκι αφού πήρα το λεωφορείο της γραμμής και όπως ανέβαινα το δρομάκι αυτό ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου είπε «Πού πηγαίνεις παιδί μου εδώ στο βουνό?» Λέω «Θέλω να πάω να δω τον Γέροντα ο οποίος βρίσκεται εδώ, τον Γέροντα Πορφύριο». «Φύγε» μου λέει «από εδώ, αυτός είναι ένας γέρος, είναι ένας πλανεμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος» και άρχισε και μιλούσε πάρα πολύ άσχημα για τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Εγώ στενοχωρέθηκα, αλλά ήθελα να τον γνωρίσω. Ήθελα απλά να δω τα μάτια του και να του φιλήσω το χέρι του. Τίποτα άλλο δεν ήθελα, απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν, αφού ξανακατέβηκα κάτω στη στάση του λεωφορείου, εκεί με παρότρεψαν κάποια δικά του πνευματικά παιδιά να κάνω το γύρο και να πάω από την πίσω πλευρά, ούτως ώστε να μην τον ξανασυναντήσω, γιατί φοβόμουνα μήπως έτσι όπως οδηγούσε και το τρακτέρ έρθει κατά πάνω μου, και διότι ήταν πολύ ορμητικός και πολύ εχθρικός στο να μην με αφήσει να πάω να δω τον Γέροντα. Έτσι λοιπόν πήγα από την πίσω πλευρά, βρέθηκα μπροστά στο τροχόσπιτο και όπως θυμάμαι και στην Αγία Τράπεζα που λειτουργούσα, αλλά και τώρα που σας μιλάω, χτύπησα την πόρτα, διπλή πόρτα, και είπα «Μήπως είναι εδώ ο Γέροντας?» Τότε μου είπαν μία καλόγρια και μία άλλη λαϊκή ότι «Δεν είναι εδώ, ο Γέροντας έχει φύγει». Εκείνη τη στιγμή όμως βλέποντας εγώ μέσα στο τροχόσπιτο να είναι ο Γέροντας, είδα έτσι τα ράσα του, τότε κατάλαβα ότι οι άνθρωποι αυτοί μάλλον ήθελαν να προστατεύσουν το Γέροντα, γιατί πήγαινε πολλοίς κόσμος και δεν θα ήθελαν εκείνη τη στιγμή να τον δω εγώ. Όμως εγώ πείσμωσα και είπα ότι εγώ ήρθα από τα Χανιά για να δω τον Γέροντα. Έτσι λοιπόν, αφού με παρότρεψαν να φύγω και να έρθω μια άλλη μέρα, εγώ απομακρύθηκα και ακριβώς απέναντι σε απόσταση ήταν ένα δέντρο και ήταν μια μεγάλη πέτρα. Εκεί λοιπόν πήγα και κάθισα στο δέντρο από κάτω, πήγα και κάθισα και περίμενα να δω πότε θα βγει ο Γέροντας να τρέξω να του φιλήσω το χέρι. Κάποια στιγμή την ώρα έτσι που προσευχόμουν, βλέπω και ανοίγει πάλι πόρτα και βλέπω τον Γέροντα με το σκουφάκι του αυτό το μάλινο, το πλεκτό. Ράσα του ήταν περίπου στα λίγο πιο πάνω από τα παπούτσια που φορούσε, κοντά δηλαδή, ταλαιπωρημένα ράσα, και έτσι εκείνη τη στιγμή και μία ζακέτα, και εκείνη τη στιγμή τον βλέπω να είναι σε απόσταση από μένα, μεγάλη απόσταση, και να μην πατάει καθόλου στο έδαφος, αλλά πότε να πατάει και πότε να μην πατάει. Έκανε δηλαδή πηδήματα, να το πω έτσι, και κάποια στιγμή τον έβλεπα ότι εωρούτανε για να φτάσει μέχρι το δάσος. Τότε είπα «Πω, πω, 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 αυτός μοιάζει σαν τον παπουλί μου». Παπουλί λέγω τον Άγιο Σπυρίδωνα. Έτσι λοιπόν, αφού αυτό το είπα μέσα μου, στη σκέψη μου, και δεν το άκουσε ούτε η αναπνοή μου. Έτσι λοιπόν έφυγε ο Γέροντας, πήγε μέσα στο δασίλειο και κάθισα εκεί πέρα και λέω «Δεν πειράζει, θα καθίσω να τον περιμένω». Το βράδυ έφευγε το καράβι, οπότε είχα πολύ χρόνο. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή την ώρα που κοίταζα προς τα κάτω, βλέπω ακριβώς μπροστά μου τη μορφή του Γέροντα
και να με κοιτάζει καλά, και εγώ πως ήμουν καθισμένος να τον κοιτάζω και να βλέπω τα μάτια του και το πρόσωπό του, μια τέλεια μπορώ να πω, όμορφη, γλυκιά μορφή, όπου εκείνη τη στιγμή με το δάχτυλό του μου είπε: «Μην ξαναπείς ποτέ αυτό που είπες, εγώ ποτέ δεν μοιάζω με τον παπουλί». Και παθαίνω σοκ. Ήταν η πρώτη μου επαφή. Έπαθα σοκ. Κοίταξα δεξιά και αριστερά και αμέσως έπιασα με τα χέρια μου το κεφάλι μου και ξανακοίταξα και είπα: «Γέροντα, έτσι όπως σας είδα, νόμιζα ότι έβλεπα τον Άγιο Σπυρίδωνα». Ήταν η φράση μου. Και τότε χαμογέλασε, έπαιξε παλαμάκια και αμέσως μετά με το χέρι μου, με το χέρι του μου έπιασε το δάχτυλό μου εδώ, το δάχτυλο αυτό με το δάχτυλό μου, και γύρισε και μου είπε: «Δημήτρη σε λένε». Και άρχισε και μου εξιστορούσε την ηλικία μου και άρχισε και μου εξιστορούσε τα πάντα τα της ζωής μου και μου είπε: «Η ζωή σου θα έχει στάσεις. Η πρώτη στάση στα 42 σου, στα 52 σου, στα 62 σου». Και εκεί σταμάτησε. Δεν συνέχισε, αλλά άρχισε να μου λέγει όλα τα συμβάντα της νιώτης μου, την ταλαιπωρία μου, όλα αυτά και την ιεροσύνη μου, όπου στο τέλος κατέληξε, σας λέγω λίγα πράγματα, όχι πολλά, όπου στο τέλος κατέληξε και μου είπε: «Θα γίνεις ένα παπαδάκι». Και του είπα: «Εγώ δεν θέλω να γίνω παπαδάκι, διότι είμαι στο ιερό και διακονώ και είμαι παπαδάκι». Και γέλασε. «Θα γίνεις ένα παπαδάκι και θα παραμείνεις ένα παπαδάκι». Και του είπα: «Γέροντα, κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ δεν θέλω να γίνω παπαδάκι, θέλω να γίνω ιερέας». Και τότε άρχισε πάλι να παίξει παλαμάκια, με κοίταζε συνέχεια στο πρόσωπο, τον κοίταζα κι εγώ για να δω τι άλλο θα μου πει, γνωρίζοντας ότι είναι μια τεράστια μορφή. Και τότε γύρισα και του είπα: «Δεν θα γίνω παπαδάκι, θα γίνω ιερέας». Και γυρίζει και μου λέει τρίτη φορά: «Θα γίνεις ένα παπαδάκι και θα παραμείνεις ένα παπαδάκι και θα φτάσεις πολύ ψηλά». Και τον κοίταξε και είπα από μέσα μου: «Τρελός είναι ο γέροντας. Τι λέει τώρα αυτός? Θα φορέσεις ένα μεγάλο», μου λέει, «καπέλο». Και άρχισε και μου έλεγε διάφορα πράγματα. Δεν καταλάβαινα τίποτα εγώ από αυτά τα οποία μου έλεγε. Ήταν φοβερό. Και στο τέλος, αφού τον χαιρέτησα χωρίς να του πω τίποτα, απλά μόνο την ευχή του ζήτησα, γύρισε και μου είπε: «Τι ήρθε σε μένα τη στιγμή που υπηρετείς έναν Άγιο?» Όπου αυτός μετά τα 33 χρόνια η Εκκλησία θα αρχίσει να μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο που υπηρετείς. Και τότε του είπα ότι δεν είναι, είναι μια γυναίκα με τον Τίμιο Σταυρό. Και τότε γέλασε και γύρισε και μου λέει, πριν του πω ακόμα για το Σταυρό, ότι θα έρθει ένας θησαυρός στα χέρια σου, ο οποίος θησαυρός θα έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου και θα παίρνουν από αυτόν το θησαυρό και θα γίνονται καλά. Και είπα κι εγώ: «Τι λέει αυτός για θησαυρό?» Και του λέω: «Δεν θέλω εγώ θησαυρούς. Εγώ θέλω να γίνω ιερέας». Αλλά δεν καταλάβαινα. Και θυμάμαι που μου είπε καθαρά ότι στα 52 μου χρόνια θα ανοίξουν 12 βρύσες, οι οποίες θα τρέχουν καθαρό νερό. Τι λέει αυτός? Και θα τρέχει καθαρό νερό. Και γελούσε. Αυτά τα θυμάμαι σαν και να είναι τώρα. Μιλούσε για τα καθαρά παιδιά, για τα ράσα. Και μάλιστα είπε ότι θα γίνουν δύο μοναστήρια, μου λέει. Και λέω: «Τι λέει τώρα αυτός?» Το ένα θα έχει τους 100 και πλέον μοναχούς και το δεύτερο μου είπε 7 μοναχές. Είναι πρώτη φορά νομίζω που το λέει αυτό. Είναι φοβερό. Ποιος πάει κόντρα
στις προφητείες των Αγίων και του Γέροντα. Μα αφού όλα που έχει πει, όλα γίνονται. Γιατί, Παπά Δημήτρη, εσύ αγώνεσαι και αγωνιάς? Δεν θα γίνουνε, δεν θα φύγεις αν δεν γίνουν αυτά. Αλλά να που στα 52 μου χρόνια άρχισαν να παρουσιάζονται πολλά παιδιά και όντως είναι 12 τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι οι ωραίοι ρασοφόροι που βλέπετε στην εκκλησία μας και που αν μαζευτούμε αυτή τη στιγμή όλοι οι πατέρες και από Κρήτη και από Άγιον Όρος, παιδιά του Τιμίου Σταυρού συμπληρώνουν περίπου τα 35 παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει να ανοιχτεί ένα μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού με 100 και πλέον μοναχούς, αφού τώρα είναι 35. Ελάτε κι εσείς στο Τιμίο Σταυρό. Εγώ δεν έχω να κερδίσω τίποτα. Και το άλλο που είπε για 7 μοναχές. Μα αυτή τη στιγμή υπάρχουν όντως κορίτσια τα οποία θέλουν να γίνουν μοναχές και να υπηρετήσουν και να διακονήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Σκύβω το κεφάλι μου στη μεγάλη μορφή του Γέροντα. Υποκλίνομαι γιατί θα γίνουν αυτά. Ας το εμποδίζουν οι άνθρωποι. Ας λένε οι άνθρωποι ό,τι θέλουν. Το πολύ πολύ να με πάνε πιο γρήγορα στον Παράδεισο. Αλλά αυτά θα γίνουνε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Είναι οι προφητείες. Δεν μπορεί να γραφτεί στο βιβλίο του Γέροντα ότι δεν έγιναν αυτά. Γιατί ο Γέροντας είναι Άγιος και θα σας πω. Όταν εκοιμήθηκε, είχα δεχτεί πολλές επικρίσεις και συκοφαντίες, διότι έκανα το μνημόσυνό του εδώ σαν Άγιο. Και όταν πήγα στο μακαριστό το Χριστόδουλο, μου είπε: παιδί μου, είναι Άγιος και θα κάνουμε τα χαρτιά για την ανακήρυξή του. Απλά δεν πρόλαβε. Και όταν έκανα εδώ το μνημόσυνό του μπροστά, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες, βίντεο, φωτογραφίες, τότε δεχόμουν τα τηλέφωνα και από το Ράσο και μου έλεγαν: αυτός δεν είναι Άγιος. Κι όμως όλοι αυτοί τον ανακήρυξαν, τον ανακηρύξαμε όλοι εμείς. Και επαναλαμβάνεται η ιστορία, παιδιά μου. Γιατί? Η ιστορία, το κυνήγημα του Αγίου Νεκταρίου, το κυνήγημα του Αγίου Νικολάου τον Πλανά, το κυνήγημα του Αγίου Φιλοθέου του Ζερβάκου, το κυνήγημα του Αγίου Αμφιλοχέου του Μακρύ, το κυνήγημα του Αγίου Αρσενίου του Ενπάρου και όλων αυτών των Αγίων. Και διερωτάμε γιατί? Μη μ' αφήσεις, Χριστέ μου, να κατηγορήσω ποτέ Ράσο, αλλά και ποτέ λαϊκό, να μην χάσω την ψυχή μου. Γιατί αν αυτόν που κατηγορώ είναι Άγιος, τότε τι γίνεται? Αν αυτόν που κατηγορώ είναι Άγιος και η Εκκλησία τον κάνει Άγιο, τι γίνεται? Δεν θα κερδίσω την ψυχή μου. Ο Άγιος Πορφύριος κρατήθηκε απλός και ταπεινός, ηθικός στην ψυχή και στο σώμα. Δεν λέρωσε ούτε την ψυχή του, ούτε το σώμα του. Γι' αυτό και συνομιλούσε με την Παναγία. Ήταν απέναντί του η Παναγία όταν συνομιλούσε. Και όταν πήγα και τον είδα, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε, τον γνώρισα, τον είδα. 3 ή 4 φορές τον είδα. Δεν του μίλησα όμως. Δεν του είπα τίποτα. Ήθελα απλά να τον βλέπω στα μάτια και να βλέπω πώς περπατάει, για να παραδειγματίζομαι κι εγώ. Και σήμερα στο ιερό έκανα κάποια περπατήματα όπως τον είδα να περπατάει. Να τον μιμηθώ. Να μιμηθώ έναν Άγιο και όχι έναν άνθρωπο. Αυτό είναι για μένα όλη η ουσία. Και πάντοτε όταν σας μιλάω, σε όλους εσάς και εσείς που με ακούτε και εσείς που με βλέπετε και με ακούτε, δεν σας λέγω τίποτα παραπάνω από τα βιώματα τα δικά μου. Γι' αυτό και παρακαλώ πάντοτε τον Κύριο και πάντοτε στην Αγία Πρόθεση και στην Αγία Τράπεζα υπάρχει μία μερίδα. Συγχώρεσε, Κύριε, τους εχθρούς μου, τους συκοφάντες, τους ανθρώπους, τους ελεούντας, τους διακονούντας. Συγχώρεσέ τους, Χριστέ μου.
Γιατί μου είπε ένας Άγιος, εάν δεν ζητάς συγχώρεση να τους συγχωρέσει τους ανθρώπους αυτούς που θα σε πάνε στην παράδεισο, τότε δεν θα πας. Γιατί αυτή είναι η αγάπη, η ολοκληρωτική αγάπη, η αγάπη προς τον Κύριο. Ο Χριστός συγχώρεσε τους πάντες και τα πάντα. Δεν είναι ωραίο να κατηγορούμε έναν άνθρωπο, αλλά είμαστε άνθρωποι και το στόμα μας πολλές φορές ξεχυλίζει, γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να προσαρμοστεί με το στόμα του ανθρώπου. Ο εγκέφαλος πολλές φορές του ανθρώπου δεν μπορεί να προσαρμοστεί με το στόμα του ανθρώπου, γιατί δεν λειτουργεί η σοφία, αλλά λειτουργεί το πάθος, η ζήλια, ο φθόνος, η κακία στο στόμα του ανθρώπου, που μοιράζει δηλετήριο στους ανθρώπους. Μη γέννητο, λέω, και γι' αυτό μιλάω και σε εσάς και στον εαυτό μου. Νομίζετε τώρα ότι σας τα λέω εσάς? Όχι, παπά Σπύρο μου, δεν τα λέω σε εσάς. Τα λέω στον παπά Δημήτρη, τον λειτουργώ εδώ, για να ακολουθήσει το παράδειγμα όλων αυτών που γνώρισε και να μην χάσει αυτή την ομορφιά και την ευλογία. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία σας είπα, έτσι όπως τον γνώρισα. Και όταν κατέβηκα κάτω στα Χανιά και πήγα στη θεία μου, γυρίζει και μου λέει, πού ήσουνα? Ήμουνα, λέω, εδώ στα Χανιά, ήμουνα σε ένα φίλο μου, έμεινα και ήρθα. Α, και μου απαντάει αμέσως, εκεί που πήγες αυτός είναι μεγάλος Άγιος και θα τον ανακηρύξει η Εκκλησία 20 χρόνια μετά που θα κοιμηθεί. Όχι που θα πεθάνει, μετά που θα κοιμηθεί. Αυτό μου έμεινε χαραγμένο στο μυαλό. Ακριβώς 20 χρόνια μετά την κοίμηση του γέροντα τον ανακήρυξε η Εκκλησία περίτρανα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και ο Πατριάρχης μας, ο Οικουμενικός, αφού παρουσιάστηκε ολοζώντανα και τότε έκλεισε το τετράδιο, όπως λένε συνοδικοί και άνθρωποι εκεί του Πατριαρχείου, ενώ ήταν στην ημερήσια διάταξη να μιλήσουν για άλλα θέματα, έκλεισε το βιβλίο των άλλων θεμάτων και γράφει ο Πατριάρχης μας περί αγιοκατατάξεως του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Λύεται η συνεδρίαση. Ήταν μοναδική συνεδρίαση που χωρίς κανένα θέμα άλλο ανακηρύχθηκε επίσημα από την Εκκλησία μας ο Άγιος Πορφύριος ως Άγιος, Μέγας Άγιος, σύγχρονος Άγιος, ο οποίος είναι ακριβώς στα πόδια του Αγίου Νεκταρίου, αφού ο Άγιος Νεκτάριος βάφτισε τον Άγιο Πορφύριο. Είναι δυνατόν ένας τέτοιος Άγιος όπως τον Άγιο Νεκτάριο να αφήσει τα πνευματικά του παιδιά να μην αγιάσουνε, να μην είναι κοντά του στη συνοδεία? Αυτά για την ώρα. Μια γλυκιά καλημέρα σας εύχομαι. Εύχομαι πραγματικά να γευτούμε κι εμείς στον Παράδεισο. Εύχομαι να ζήσουμε όσο μπορούμε τα χρόνια που μας έχει δώσει ο Θεός, το χρόνο, τις ημέρες, τα χρόνια, τα πολλά χρόνια ή τα λίγα, να τα ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία μας, στο σπίτι μας, στη χώρα μας, στην ευλογημένη που έχει πλήθος Αγίων, νέων Αγίων και παλαιών Αγίων εντός εισαγωγικών, και μέσα σε αυτούς τους μεγάλους Αγίους είναι και ο προστάτης μου Άγιος Δημήτριος, όπου σκύβω και σε αυτόν σε άλλη μία Θεία Λειτουργία το κεφάλι μου, υποκλίνομαι σε αυτή την τεράστια μορφή που έτυχε να έχω το όνομά του, και να του πω, Άγιε μου Δημήτριε, σε ευχαριστώ που έβγαλα το όνομά σου, με έβγαλαν οι γονείς μου το όνομά σου, να σε ευχαριστήσω και να σε δοξολογήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα εδώ. Σας ευγνωμονώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν με ακούτε να λέω τίποτα περισσότερο από τα λόγια του Ευαγγελίου και τα λόγια όσων Αγίων γνώρισα. Έτυχε να φιλήσω το αγιασμένο του χέρι,
Και την τελευταία φορά ήταν, όπως βλέπετε πίσω την εικόνα, η φωτογραφία που πήγα στο προσκυνητάρι εκεί ακριβώς όπου βλέπετε. Ήταν ακριβώς έτσι, τυλιγμένο, γιατί τα χέρια του ήταν γεμάτα από πληγές και ήταν τυλιγμένος με μία πετσέτα και ένα σταυρό που είχε στα χέρια του και εκεί προσκυνούσε στην πετσέτα το σταυρό και αν αισθανότανε κάποια παρουσία δυνατή, τότε όπως ήταν σκυφτός, το κεφάλι του το σήκωνε και απλά σου χαμογελούσε ή κουνούσε το κεφάλι του ή σου λέγε μία λέξη. Δοξάζω το Θεό που όταν ήτανε, μάλλον πρέπει να σιγοκοιμότανε η τελευταία φορά που τον είδα και προσκύνησα, έκανα μία μετάνοια, προσκύνησα την πετσέτα αυτή που τον είχανε τυλίξει, την άσπρη πετσέτα, την πετσετούλα και το σταυρό και το κεφάλι μου, το χείλος μου έμεινε λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα περισσότερο στην πετσέτα και μετά του φίλησα το ράσο που δεν, μετά την πετσέτα το ράσο του και τότε άνοιξε τα μάτια του, σήκωσε λίγο το κεφάλι του και του έκανα ένα νόημα έτσι, την ευχή σου του λέω και αυτός μου χαμογέλασε, έκανε σαν σταυροειδό στο κεφάλι του, φύσηξε. Πήρα αυτή τη χάρη και έφυγα καταχαρούμενος ότι γνώρισα άλλη μία τεράστια μορφή, τη μορφή που σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας, του Οσίου Πατρός Σιμών, γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Και συνεχίζω εγώ και τον λέω και γέροντος Σιμών, αφού τον γνώρισα γέροντας, αφού τον γνώρισα γέροντας, γέροντας, γέροντας. Πολλοί κόσμος τον έχει δει εδώ στο ναό και εν ώρας Θείας Λειτουργίας, όπως μας λένε, αλλά να κυκλοφορεί και σε αυτό το χώρο και μια μέρα που λειτουργούσα στο Γολγοθά, τότε είδανε ένα γεροντάκι και αμέσως τον αναγνώρισα πολλοί κόσμος και τον αναγνώρισα και είδαν ότι ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Εγώ εκείνο που λέω είναι ο Θεός εν της Αγίης αυτού, δόξα σε ο Θεός, να λέμε όλοι μας και να ξέρετε ότι ερχόσαστε σε μία πολύ γλυκιά εκκλησία, σε ένα ναό, σε ένα σπήλαιο, σε ένα φτωχό ναό, αλλά πλούσιο σε πνευματικότητα και απολαμβάνουμε όλοι αυτή την ουράνια χάρη την οποία μας δίνει η χάρη του Τιμίου Σταυρού.